με όλο το σεβασμό στο Κοινοβούλιο, θα απαντήσω μόνο στα ερωτήματα του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί έβαλε και προσωπικά ζητήματα. Λοιπόν, ο κύριος, θα καθίσω στο τέλος και θα ακούσω όλους τους συναδέλφους και θα απαντήσω. Δεν θα φύγω. Θέλω λοιπόν να πω στον κύριο Μητσοτάκη και θέλω και πρέπει να βάλει τους ανθρώπους του να το διερευνήσουν ότι το πλοίο, το συγκεκριμένο της ΕΜΣΑ, ήταν σε αποστολή. Και όταν σας λέω ότι την Τρίτη το βράδυ... Αφήστε να απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη. Ακούστε με λίγο. Δεν θα χάσετε. Ακούστε. Την Τρίτη το απόγευμα έφτασε στον Πειραιά να ξεφορτώσει, κύριε Μητσοτάκη. Ρωτήστε το αυτό που σας λέω. Αν σας πω, σας λέω ψέματα, να ζητήσετε τότε την παραίτησή μου. Δεν σας ενημέρωσα σωστά. Τι να κάνω. Το πλοίο, κύριε, ακούστε κύριε Μητσοτάκη. Ακούστε με, θα σας απαντήσω. Αυτό που, η επίσημη ενημέρωση έγινε την Τρίτη το βράδυ με την Τετάρτη το πρωί. Όταν το πλοίο ήταν διαθέσιμο. Άρα λέει ψέματα ο ΕΜΣΑ. Λέει ψέματα ο ΕΜΣΑ. Κύριε Μητσοτάκη, το πλοίο. Λέει ψέματα ο ΕΜΣΑ. Σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Άρα λέει ψέματα ο ΕΜΣΑ. Το πλοίο ήταν σε αποστολή. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα πότε ζητήσατε τη βοήθεια του ΕΜΣΑ. Από τη στιγμή πότε ζητήσατε, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Πότε ζητήσατε τη βοήθεια του ΕΜΣΑ. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να απαντήσω και θα κρίνουν όσοι μας ακούν, και εμάς και εμένα και εσάς. Το πλοίο λοιπόν ήταν σε αποστολή. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους του ΕΜΣΑ εδώ, κύριε Μητσοτάκη, και μας είπαν ότι το πλοίο ήταν σε αποστολή. Και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω, αφού θέλετε έτσι. Όταν λοιπόν τελείωσε την αποστολή, στείλαμε επίσημο αίτημα. Γιατί έτσι γίνεται η διαδικασία, δεν σας ενημερώνω καλά. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα που θέσατε για το κεφάλαιο αποζημιώσεων από τη ρύπανση. Ήδη έχουν γίνει οι ενέργειες. Και ήδη, κύριε Μητσοτάκη, αύριο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου θα πάει στο Λονδίνο για αυτό το θέμα. Αφού θέλετε λοιπόν να έχετε ενημέρωση, και καλά κάνετε, γιατί είναι κρίσιμο θέμα και είπατε κάτι που εγώ συμφωνώ στο βάθος αυτό που είπατε. Δεν μπορώ να κάνω παραπάνω, δεν πρέπει να κάνω άλλη αναφορά. Και καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί για να γίνει αυτή η αποζημίωση υπάρχουν και προϋποθέσεις. Λοιπόν, τώρα, για τον έλεγχο του πλοίου, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή ήταν μια συνήθις πρακτική όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, για να το ξέρετε και αυτό, ότι το Υπουργείο το καλοκαίρι έδωσε τρεις παρατάσεις και οι νεογνώμονες οι ελληνικοί έδωσαν 19 αυτού του τύπου τις παρατάσεις σε τέτοιου τύπου σκάφη. Για να είμαστε και συνεννοημένοι γιατί πράγμα μιλάμε. Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός θα απαντήσετε συνολικά σε όλα στη συνέχεια. Υπήρε την απόφαση να καταργήσουμε αυτή τη σχέση ελεκτού και ελεγχόμενου που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε στο Υπουργείο κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που ξέρετε καλά. Και κλείνω, κύριε Μητσοτάκη. Εντάξει, να έχετε προσωπικό μέρος μαζί μου, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Δεν σας βοηθάει. Δεν σας βοηθάει γιατί, κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι την ευθύνη της υλοποίησης των σχεδίων, των τοπικών και του εθνικού, δεν την έχει η πολιτική ηγεσία. Είναι το μόνο Υπουργείο που δεν την έχει η πολιτική ηγεσία. Είναι επικουρική η δική μας. Αυτό είπε ο κύριος Δρίτσας, αλλά δεν το παρακολουθήσατε. Και δεν δικαιολογήσετε ειλικρινά να μου κάνετε επίθεση για οποιοδήποτε θέμα. Το κατανοώ. Αλλά να μου φορτώνετε πράγματα που δεν είναι έτσι, δεν έχει καμία ηθική. Ειλικρινά σας το λέω. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κ.